Ο κύριος Μαθιουδάκης Ρόνης είναι Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουν και αυτοί τα θέματά τους και δεν ξέρω αν έχουμε και κάποιες κινητοποιήσεις. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ποιο είναι το θέμα και αν θα έχετε και κάποιες κινητοποιήσεις από ό,τι μαθαίνω. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Εμείς εχθές αναγκαστήκαμε να προβούμε στην κατάληψη των γραφείων της κεντρικής μας υπηρεσίας από το πρωί, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η ηγεσία του Υπουργείου μας, ναι, να δεχτεί από μετά από 5 μήνες που έχει αναλάβει το Υπουργείο μας, να συζητήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο. Έλλειψη προσωπικού κυρίως είναι. Κυρίως αυτή τη στιγμή, μαζί με την έλλειψη προσωπικού που μετά από αυτές τις μνημονιακές διαδικασίες έχουν παγώσει τα πάντα, είναι έλλειψη χρημάτων. Υπάρχει μια οικονομική ασφυξία, την οποία δεν θεωρούμε ότι είναι πραγματική, γιατί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει χρήματα τα οποία εισπράττονται όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά χρήματα που καταβάλουν οι χρήστες του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων προς τα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια. Χρήματα που είναι ανταποδοτικά και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς πρέπει να επιστρέφουν στους χρήστες των αεροδρομίων μέσα από έργα, εξυγχρονισμό, βελτιώσεις συστημάτων κτλ. Παρόλο λοιπόν αυτά τα χρήματα διαχρονικά δεν είναι θέμα αυτής της σημερινής κυβέρνησης, διαχρονικά αυτά τα χρήματα πάνε στον κρατικό προϋπολογισμό και στα κρατικά μας αεροδρόμια δίνονται ελάχιστα από αυτά τα χρήματα. Ναι. Εάν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τα λεγόμενα της προηγούμενης κυρίας που αναφερόταν στα νησιά, ναι, που εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολύ το πρόβλημά μας είναι ότι συνειδητοποιούμε και φαίνεται ότι είναι μια στημένη κατάσταση αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προκειμένου να απαξιωθούν τα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια και να είναι μια εύκολη λύση μετά, mm-hmm, για αυτούς που θέλουν να τα ξεπουλήσουν για ένα κομμάτι ψωμί. Εδώ, εχθές, ναι, υπήρχε παντού το ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει χαρτί υγείας στο Μακεδονία. Ακριβώς. Παντού υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ. Ναι. Ξέρετε, αυτό οι δημοσιογράφοι το πιάσανε και καλά το πιάσανε για να δείξουν, ας πούμε, τη γενιότητα του θέματος. Γιατί αυτό είναι το λιγότερο. Δεν υπάρχει χαρτί υγείας. Δηλαδή, το λέμε με την έννοια, όταν δεν υπάρχει το απλούστερο χαρτί υγείας, φανταστείτε τι γίνεται με τα ανταλλακτικά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις συντηρήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών. Ναι, βέβαια. Εκεί έχει να κάνει και με ζήτημα ζωής. Ακριβώς. Είναι ότι η δικιά μας η δουλειά και η λειτουργία, η έβρεση των αεροδρομίων, ναι, έχουν άμεσα να κάνουν σχέση, ναι, με την ασφάλεια των πτήσεων. Εννοείται. Επειδή το θέμα έρχεται και επανέρχεται, δυστυχώς λύση δεν έχει βρεθεί. Ένα τελευταίο ερώτημα. Περιμένουμε κάποιες κινητοποιήσεις σας. Ναι, θα γίνουν κινητοποιήσεις εάν δεν καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Εάν δεν σκύψει πάνω από αυτό το τεράστιο θέμα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας να βρεθεί λύση, να πάψει αυτή η οικονομική ασφυξία, αυτή η υποστελέχωση που υπάρχει στην υπηρεσία μας, όταν από την άλλη περιμένουμε φέτος να διαχειριστούμε 45 με 52 περίπου εκατομμύρια επιβάτες, ναι, να έρθουν στην Ελλάδα, να αλλάξει λίγο η οικονομία, ναι, που μόνο ο τουρισμός πλέον τις δίνει ανάσες. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Ωραία. Για πότε περιμένουμε να αποφασίσετε τι είδους κινητοποίηση θα κάνετε? Σαφώς θα είναι οι απεργιακές, παρόλο που εμείς δεν το θέλουμε και το έχουμε αποδείξει σαν ομοσπονδία διαχρονικά, ναι, ναι, ότι δεν θέλουμε αυτές τις κινητοποίησεις, γιατί δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε ότι κάνουμε κακό, ότι δημιουργούμε πρόβλημα, ναι, στη χώρα μας εν μέσω τουριστικής σεζόν. Δεν φταίμε όμως εμείς. Ναι, πείτε μου όμως για πότε το υπολογίζετε ή πότε θα το αποφασίσετε. Από την άλλη εβδομάδα, μάλιστα, θα αποφασίσουμε το διοικητικό μας συμβούλιο να προχωρήσουμε, μάλιστα, άμεσα σε πρώτη φάση, σε μία 48 ώρες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.